μένουν στους δρόμους οι αγρότες παρά τα πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυσή τους που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Οι κινητοποιήσεις τους και σήμερα συνομαδεύτηκαν από εντάσεις. Κτηνοτρόφοι ρίχνουν γάλα στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας και μαζί με τους αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω. Εάν θα συγκρουστούμε, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Από το κέντρο της Λάρισσας, συντονισμένα περισσότερα από 150 τρακτέρ, κατευθύνονται προκειμένου να ενισχύσουν τον μπλόκο του Πλατικάμπου. Αγρότες πάνε τον μπλόκο της αστυνομίας, αποκλείουν για λίγο την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στον κόμβο του Πλατικάμπου και πραγματοποιούν συνέλευση. Άμεσα να δώσουν πετρέλαιο, άμεσα να δώσουν αποζημιώσεις, άμεσα να πούν τι θα γίνει με αυτά τα νερά που πλημμυρίζουν ακόμα την Κάρλα. Στη Δυτική Μακεδονία οι αγρότες συγκεντρώνονται στον μπλόκο του Φιλώτα. Στον χώρο των κινητοποιήσεων μπήκαν σήμερα οι αγρότες από την Ανατολική Ορδαία και την Νότια Λεκάνη της Βεγορίτιδας, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στον κόμβο του Φιλώτα. Στη Χαλκιδική, οι αγρότες παραμένουν στον κόμβο των Μουδανιών. Είναι 5 το απόγευμα και οι αγρότες της Χαλκιδικής έχουν αποκλείσει τον δρόμο στον κόμβο των Νέων Μουδανίων. Μηχανοκίνητη κάθοδο συναγκρότηκα αποφάσισαν οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας και παραμονή τους και τις 4 μέρες που διαρκεί η έκθεση. Τα τρακτέρ θα μπουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα μπουν και θα φύγουν, αλλά θα μείνουν εκεί. Για όσες μέρες κρατήσει η αγρότικα, τόσες μέρες θα είναι εκεί το αγροτικό κίνημα. Οι αγρότες εκτός των άλλων ζητούν να μην ισχύσει η κοινή αγροτική πολιτική που θέτει περιορισμούς στις καλλιέργειές τους λόγω των οικολογικών σχημάτων. Από την πλευρά της η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα ελάφρυνσης για τους αγρότες που μεταξύ άλλων προβλέπουν την πλήρη αναστολή πληρωμών στο ρεύμα για 2 χρόνια. Οι παρεμβάσεις υπέρ των αγροτών είναι συνεχής, γιατί είναι και πολύ μεγάλες οι ανάγκες των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα και είναι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν και με παρεμβάσεις για την ελάφρυνσή τους ως προς τη μείωση φόρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες θα καταθέσουν υπόμνημα στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και θα ζητούν συνάντηση μαζί του.